Κωνσταντινέ. Ναι. Θάνο. Η χώρα. Η χώρα, ναι. Έχει ένα άτομο τον οποίο τον έχουμε βάλει σε θέση πρωθυπουργού uh -huh. για να κάνει μια δουλειά. Uh -huh. Να κάνει πολλές δουλειές. Uh -huh. Μπαίνει χρήμα μεταξύ παιδιά. Βάλτε, βάλτε. Βάλτε, συγγνώμη. Θα... Ναι, να συνεχίζω εγώ. Βάλτε, βάλτε, βάλτε. βάλτε. Ναι, και έχουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή, έχουμε κάποιον που παριστάνει τον πρωθυπουργό τα τελευταία τρι, τριάμιση, το είπα σωστά, με τέσσερα χρόνια. Και έχει ένα κακό αυτό ο τύπο που παριστάνει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρει. Ε, εντάξει. Ε, μα δεν ξέρει τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρει, το ρωτάς ή ήξερε τίποτα εσύ τώρα. Εγώ. Α, εντάξει, καλά. Mm -hmm. Έχουμε τις ε, δηλώσεις ε, συγκεντρωμένες το Να πούμε α, πρώτα αφιέρωμα. τι έγινε Είναι α, μάλλον το θέμα τη ημέρα. Βγήκε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Γιάννη Οικονόμου, στον Σκάι ε, και όταν ρωτήθηκε για το αν ο Πρωθυπουργό ήξερε για την, ε, όλη αυτή την κατάσταση χάου στον ΟΣΕ, Απάντησε ότι δεν ήξερε. Απαντάει συγκεκριμένα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευθύ... υπάρχει... Υπάρχουν ευθύνες, λέει, αλλά είναι προς διάφορους αρμοδίους, όχι τον πρωθυπουργό. Ο συνεπώνυμος εδώ πέρα μας, ε, μας γράφει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Λέει, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Θα έπρεπε να είναι τόσο απλό. Ε, θα ήθελα να δούμε πρώτα το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά. Ε, είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες δεν ξέρω. Δεν έχει δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να πει ε, όταν δεν είσαι σε θέση ευθύνη. Mm -hmm. Όταν δεν αγγίζει ζητήματα που άπτονται κάποια υπεύθυνη θέση. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτήσει εμένα, τι έγινε ρε, με το ΑΕΚ Ολυμπιακό ή με τον Πανετολικό, α πούμε, mm -hmm. γιατί παίξαμε στο Αγρίνιο. Οπότε, οι επιδόσει του Πανετολικού ήταν ένα σημαντικό τοπικό ζήτημα. Θα μπορούσε να με ρωτήσει κανεί πώ πάει ο Πανετολικό φέτο και να πω, Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί. Γιατί κανεί δεν περιμένει από μένα με αγωνία να δει τι θα γίνει με την πορεία του πανετολικού. Ωστόσο, αν εγώ είμαι εφορός, ξέρω εγώ, αν είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, αν είμαι ποδοσφαιριστής της ομάδας του πανετολικού, αν είμαι ο αρχηγός της ομάδας του πανετολικού, ο πρόεδρος του σωματείου, και μου πούνε, τι γίνεται ρε με την ομάδα, και πω, α, δεν ξέρω, αυτό είναι πρόβλημα. Διότι έχω μια θέση ευθύνη η οποία μου επιβάλλει να γνωρίζω πολύ περισσότερο. Αν αυτό δεν αγγίζει την πορεία μόνο μια ομάδα, καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρή υπόθεση για πολλού φιλάθλους του Πανετολικού, αλλά αν αυτό αφορά την πορεία μια χώρα, το να πει δεν ξέρω, δεν είναι δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο σε καταδικάζει ω έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του. Ε, Μόλι δούμε το βίντεο, θα εξηγήσω λίγο λεπτομερέστερα τι ακριβώ εννοώ με αυτό. Είναι τα βίντεο, γιατί κάτι μα θύμισε. Εγώ το έγραψα για παράδειγμα και στα social. Αυτό το πρωθυπουργό δεν ήξερε. Κάτι θυμίζει. Θυμίζει άλλε προηγούμενε υποθέσει. Και λε, δεν ήξερε για το ένα, δεν ήξερε για το δεύτερο, δεν ήξερε για το, τι, για το τρίτο. Τι στο διάλογο κάνει τη θέση που βρίσκεται, Να το δούμε και επανερχόμαστε. Κύριε Οικονόμου, το ποιο το ήξερε και ποιο το. Προφανώ σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Εγώ όμω αυτό που θα σα πω χωρί να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου είναι ότι οι αρμόδιοι όφυλαν να ξέρουν. Όφυλαν να ξέρουν το σημείο. Γιατί δεν είχε φτάσει στο μοτοσυμβούλιο. Δεν είχε μεταφερθεί τέτοια αυτό εικόνα χάο ποτέ. Δεν, δεν είχε μεταφερθεί. Είχε, αλλά το... ε, ε, δεν, ε, δεν βαρύνεται με αυτή την ευθύνη και ο Υπουργό Μεταφορών και η διοίκηση του ΟΣΕ. Σα απάντησα αυτό, αυτό, αυτό ακριβώ. Ποιοι αρμόδιοι, αρμόδιο, όταν λέτε αρμόδιοι, ένα λεπτό. Η διοίκηση του ΟΣΕ και ο Υπουργό, ποιοι είναι αρμόδιο. οι αρμόδιοι. Όλε οι αλυσίδε που εμπλέκονται στην διοίκηση τον Όλε οι, 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 οι αλυσίδε. Και, και ο Υπουργό Οφείλων. Και, και υπάρχει και πολιτική ευθύνη η οποία ανάμεσα στα υπόλοιπα ανελήφθηκε γι' αυτό. Έχει κανεί την αίσθηση ότι. Η πραγματικότητα που υπάρχει σε ελληνικό νοσοκομείο. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν. Πού τα είδατε να συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενεί διασωλωμένοι εκτό μεθ να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα, είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες της θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Έρχεται από το επίθετο ευθύ, επαναλαμβάνω ευθέω. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και υπόθεση πάτση, θα μπορούσαμε να βάλουμε και όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και άλλοι δημοσιογράφοι και η υπουργοί της κυβέρνησης και η ηγεσία του στρατού. Πολλές φορές ο κ. είχε επαναλάβει ότι δεν γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η ΕΕΗ την οποία είχε φέρει ο ίδιος υπό την ευθύνη του. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την δήλωση γιατί όταν δημοσιεύτηκε η μελέτη της Ιόδρα Λίτρα που είχε κάνει εκείνο το επικό σαρδάμ με το που μπερδευότανε μέχρι να πει ότι πήγε η μελέτη στην κυβέρνηση και όχι στο Μέγαρο Μαξίμου γενικά μιλάμε για ένα πρωθυπουργό περιορισμένη ευθύνη. δεν φταίει σε τίποτα Εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός ότι πιστεύει ή πιστεύουν οι επικοινωνιολόγοι του γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποτέ δεν μπορείς να ξεχωρίσει τι ακριβώ θέλει να πει ο ίδιος για την άνθρωπος χωρίς προσωπικότητα ότι μπορείς να ξεγλιστρήσεις από τις ευθύνες σου λέγοντας δεν ήξερα είναι κάπως παιδική σκέψη επιτρέπεται η παιδική σκέψη αυτή την ηλικία άμα είναι εξαγορασμένη η δημοσιογράφη ναι να πούμε ότι προφανώς αν δεν είχε εξαγορασμένη δημοσιογραφία δεν θα σου επέτρεπε η ενημέρωση να ξεφύγεις με ένα δεν ήξερα. Δηλαδή σε κάθε τέτοιο βήμα θα σε χτυπούσαν κάτω αλίπητα. Όπως αξίζεις έναν πρωθυπουργό που τολμάει να λέει ότι δεν ήξερε. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολόγια για έναν άνθρωπο που λέει δεν ήξερα τι συνέβαινε στην υπηρεσία που βρισκόταν υπό την επίβλεψή μου, mm -hmm. όπω συνέβη με τι παρακολουθήσει. Mm -hmm. Δεν υπάρχει, δεν ήξερα. Το ψηφίσουμε, να το δώσουμε μια τετραετία ακόμα, όπω μάθει. Ναι, δεν είναι. Δεν δε είναι. Δεν διαβάζω Δεν είναι description. Ναι. Δεν είναι φροντιστήριο. Ναι. Δεν, είναι φροντιστήριο. Ναι. δεν είναι δική μα δουλειά να ενηλικιωθεί ο Μητσοτάξη. Που τα λέγανε αυτοί για του ε, ΣΥΡΙΖΑ, ότι πληρώναμε το φροντιστήριο του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε οι άλλοι, είχαμε αυταπάτε, ήμασταν ε, μικροί. Ναι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται να λε ότι δεν ξέρει. Η αλήθεια είναι ότι για οτιδήποτε κάνουμε και αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε όταν πρόκειται για ζητήματα Ευθύνη είμαστε υπόλογοι για τι πράξει και τι παραλήψει μα. Το ίδιο και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι υπόλογο απέναντι σε ό,τι. απέναντι σε όλου μα και πολύ περισσότερο απέναντι στι οικογένειε των θυμάτων για το ότι δεν φρόντισε να ξέρει. Δηλαδή, αν αυτό το ρημαδοεπιτελικό κράτος το τόσο πολυδιαφημισμένο δεν μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία ή αν χρειάζεται να μεταφερθεί στον Πρωθυπουργό αυτή η πληροφορία ότι δεν δουλεύουν τα ρημαδοσυστήματα ή ότι είναι εκεί πέρα ένας μόνος του, αν αυτά χρειαζόταν να φτάσουν στον Πρωθυπουργό ή αν έπρεπε να τα ξέρει ο Πρωθυπουργό, ας το συζητήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ 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 απλά Εφόσον υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν μέτρα είναι αποτυχία. Αυτό είναι, αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης. Mm -hmm. Τώρα το να νομίζει κανείς ότι απαλλάσσεται από κάποια ευθύνη με το να πει ότι δεν λειτουργήσε αυτή η μεταφορά των κρίσιμων πληροφοριών από κάτω προς τα, προς τα πάνω, αδιάφορο είναι. Διάφορο είναι. Δεν, δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Πάπαλα. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν μα ενδιαφέρει. Δηλαδή, τι έγινε, ποιο είπε, ποιο δεν είπε, ποιο έφερε τη μελέτη, ποιο δεν έφερε τη μελέτη. Δεν... Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Πεθαίνει κόσμο. Πεθαίνει κόσμο γιατί, γιατί ο άλλο έχει μια άλλη ατζέντα. Να το πω έτσι. Μην πω ότι δεν είναι το επιχείρημα τη ηλικιότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκη είναι κάποιο σατανικό πολιτικό, ότι είναι πάρα πολύ ευφυή. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ μέτριων ικανοτήτων άνθρωπο. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι αυτά που τον απασχολούν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απασχολούν εμά. Εμά μα απασχολεί πώ δεν θα σκοτωνόμαστε στα τρένα, αυτόν τον απασχολεί πώ θα πάρει υψηλά ποσοστά στι εκλογέ. Δεν έχουμε την ίδια ατζέντα. Οπότε, κατά βάθο, ό,τι και να συζητάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα που αυτό προσπαθεί να προσποιηθεί ότι κάτι δεν έγινε, δεν, δεν ήξερε, δεν, δεν κατάλαβε, όλα αυτά είναι αδιάφορα. Όλα αυτά είναι αδιάφορα. Έρχεται κάποια στιγμή που μετράμε, είμαστε 60 λιγότεροι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν, και δεν, σκοτώθηκαν διότι δεν ελήφθησαν μέτρα. Τα Ό, όλα τα υπόλοιπα είναι φλιαρία. Στο δικό μου μυαλό είναι τόσο απλά. Να. Είναι αυτό το κλασικό μοτίβο. Είναι σαν εγχειρίδιο πλέον. Δηλαδή, το καλή θυμηδία, περισσότερη οργή, ακόμα περισσότερη οργή από τις προηγούμενες φορές, γιατί είναι σαν να έχει μπει στο μάνιουαλ. Πώς ήταν η μηχανοδηγή που έλεγε ο Γενιδούνιας ότι είναι όλα στο μάνιουαλ. Ε, με αυτό το μάνιουαλ γίνεται η διαχείριση κρίσεων της κυβέρνησης. Βήμα πρώτο, τα ρίχνω στην ατομική ευθύνη. Έπιασε, δεν έπιασε, εντάξει, το παλεύουν ακόμα και τώρα με τις συνομιλίες που βγάζουν αποκομμένες για να τα ρίξουν στον σταθμάρχη. Βήμα δεύτερο, ζητάει μια όριστη συγγνώμη. Βήμα τρίτο, πολλέ έτσι επικοινωνιακέ παρεμβάσει και θα κάνω και θα αράνω και θα αποδώ και θα συγκρουστώ με το αναχρονιστικό κράτο που διόρισα ο ίδιο και δεν ξέρω εγώ τι. Βήμα τέταρτο, ο Πρωθυπουργό δεν ήξερε. Καμία ευθύνη. Ποτέ. Πάντα ανεύθυνο. Είναι φοβερό ότι είναι, είναι και αυτή η αντίφαση με το πώς παρουσιάζεται με τη βιτρίνα του κ. Μητσοτάκη που παρουσιάζεται ως ο μάνατζερ, ο τεχνοκράτης εκεί πέρα, ο ο... Τι άλλο, ο μεταρρυθμιστής τώρα που θα συγκρουστεί με το αναχρονιστικό κράτος και κάθε φορά στη στραβή είναι, εγώ δεν ήξερα, εμένα μη με, μη με μπλέκετε με αυτό, μη με ανακατεύετε, τι είμαι, πρωθυπουργός είμαι, εγώ δεν είμαι, ε, είμαι απλώς ένας σχολιαστής επικαιρότητα. Ε, παιδί μου, τώρα, είναι αυτό που μας, μας έγραψε στην αρχή, δεν, δεν ήξερε, ας ρώταγε. Είναι κουβέντε ε, παιδικές. Το σχόλιο του φίλου εδώ πέρα που λέει 6 μήνες θα είχε πέσει η κυβέρνηση με κανονική δημοσιογραφία, νομίζω ότι έχει μια δόση αλήθειας. Δεν ξέρω αν θα ήταν 6 μήνες. αλλά ξέρω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει αυτήν την ε, πίεση, αν κάποιος επέμενε να θέτει αυτά τα ζητήματα. Μην κάνουμε ξανά και ξανά την ίδια, την ίδια κουβέντα. Mm -hmm. Όλοι σκεφτόμασταν πώ θα ήταν αν αυτά ακούγονταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Τόσο, yeah. τόσο διαρκεί αυτή, αυτός ο προβληματισμό. Ξέρουμε όλοι ότι αν ακούγαμε ένα δεν ξέρω από τον Τσίπρα, θα είχαμε τα κανάλια επί μία εβδομάδα να επαναλαμβάνουν τη δήλωση δεν ξέρω. Δεν ξέρω και θα ρωτούσαν γιατί δεν ήξερε. Εμεί σου φταίμε που δεν ήξερε και πεθάναν 60 άνθρωποι. Σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι επειδή εσύ δεν φρόντισε να μάθει και θεωρεί ότι αυτό είναι δικαιολογία αντί να είναι λόγο παρέτηση. Πολύ απλό θα ήταν. Έτσι θα γινόταν. Έχουμε έτσι το... θα γινόταν. Και καλώ θα γινόταν έτσι. Θα ήταν από τι περιπτώσει που θα ήταν δίκαιο να γίνει έτσι. Με το μισοτάκι δεν συμβαίνει ποτέ. Προφανώ ήξερε. Υπάρχει το βίντεο που παρουσιάζει το πρόγραμμα mm. τη Νουδού για τι υποδομέ που λέει ότι δεν θα πάνε σε παρεμβάσει σεξι. Το λέει ακριβώ έτσι. Ε, αλλά θα, θα, κοιτάξουν τα δίκτυα γιατί δεν δουλεύει τίποτα από το 2015 και μετά με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης προφανώς και είχε γνώση προφανώς και δεν ενδιαφέρθηκε στην καλύτερη περίπτωση να μάθει για το τι γίνεται γιατί όλα στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων Όπω ρώτησε πούμε, ο δημοσιογράφο τη Ευσύντων τον Γερα Πετρίτη και εκνευρίστηκε ο Γερα και, λέ, και του λέει ο, ο, ο Άρισχα Γεωργίου: ήτανε, ε, Έχετε προσλάβει 4.000 αστυνομικού. Και μας λέτε τώρα, μας διαφημίζετε για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ, τις 100-200. Και εκεί εκνευρίσκει ο κ. Πετρίτης. Όλα στην πολιτική είναι θέμα Ζήτησε να ανακαλέσει. Ναι, ναι, δεν... Αυτό μας λέει και ο Γιάννης, μα λέει δεν είναι φλιαρία, είναι εξοργιστικό διότι αδιαφόρησε. Τι και έχετε. Όταν λέμε ότι υπάρχει ζήτημα ευθύνη, ζήτημα ευθύνη θα Αρχή πει ότι, αμέλεια, ότι, ότι, υπάρχει ένα κομμάτι επικοινωνιακό που είναι αυτό που εγώ ονομάζω φλιαρία, δηλαδή μια συζήτηση εκτό θέματο, και μετά όλο το υπόλοιπο είναι η κανονική, πραγματική ευθύνη ναι. που φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική του ευθύνη είναι. Αυτό το σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή. Η πραγματική του ευθύνη είναι αυτή. Ότι το έχει μπροστά σου, σου λένε δεν δουλεύει και λε δεν βαριέσαι. Παίρνει φωτιά το τρένο. Το τρένο το, ε, ο σταθμό τηλεδιοίκηση στη Λάρισα το 2019. Όπω έβγαλε το Μέγκα ο Λαμπρόπουλο, χρειαζόταν 5 χιλιάρικα για να επισκευαστεί αυτό. Και δεν, τον κα, δεν το κάνει. Ε, γιατί γιατί έχει άλλε προτεραιότητες. Και δεν είναι καθόλου μικρή, μικρό ζήτημα προφανώ το τι συμβαίνει με το σιδηρόδρομο. Σιδηρόδρομο είναι μια δομή εξαιρετική σημασία. Όχι μόνο, που και αυτό αρκεί προφανώ ότι μετακινούνται εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι κάθε μέρα και πρέπει να τσεκάρει. να βλέπει τα δίκτυα να δουλεύουν αλλά έχει και εμπορεύματα. θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι και εθνική ασφάλεια, α πούμε. Δεν είναι μικρό πράγμα, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και να πει, παιδιά, τι γίνεται, δουλεύουν τα τρένα, κάτι δουλεύει το, στο δίκτυο, τι έχουμε κάνει. Ε, δεν ξέρω κιόλα σαν θυμάσαι και το γράφουν κάποιοι στα σχόλια για το πώ είχε παρουσιαστεί αυτό το περίφημο επιτελικό κράτο που επικρίνεται διεθνώ για τον συγκεντρωτισμό του. Πώ είχε παρουσιαστεί του πρώτου μήνε τη διακυβέρνηση Αν αναζητήσετε άρθρα Διαφήμιση του επιτελικού κράτου. Θα δείτε μαργαριτάρια, μεγάλα μαργαριτάρια. Ότι θα αξιολογούνται οι υπουργοί, είχαν πει. Με κάτι μπλε φακέλου που ανεξάμεινο θα του αξιολογεί ο Πρωθυπουργό. Δεν είναι θέμα για ανασκόπηση αυτό. Είναι, είναι... είναι έπο τώρα να, να ανατρέξει πίσω σε αυτά τα άρθρα. Ε... Και από την αρχή η κριτική ήταν αυτή. Ε... Ότι το επιτελικό κράτο, ο στόχο είναι να φαίνεται η εντολή Μητσοτάκη και ότι όλα γίνονται με τον μυτσοτάκι, το γεραπετρίτη και αυτήν αυτή την κομπανία. Και στα λάθη να μην φταίνε. Και δεν είχαμε καταλάβει απλά το πόσο δολοφονικά και εγκληματικά. Και για τη δημοκρατία, αλλά και για κόσμο, απλέ ζωέ, θα ήταν αυτά τα λάθη. Ναι, γιατί όταν λέμε ότι θα αξιολογούνται οι υπουργοί, εμεί, ξέρετε, βάζαμε με το μυαλό μα πράγματα πολύ αθώα. Η παραγωγικότητά του, το πόσο έργο παράγεται δηλαδή σε κάθε υπουργείο. Δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάνουμε στο σημείο ένα-ένα να λένε: Δεν είχα καταλάβει ότι παραβιάζονται πρωτόκολλα ασφαλεία και δημοκρατικά δικαιώματα στο Υπουργείο μου. Και θα λέγαμε, α, οκ. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω, επόμενο, σκανδαλάκι τη ημέρα, τι άλλο συμβαίνει. Mm -hmm. Καταλάβατε, δεν, δεν είναι δηλαδή ότι ε, χρειάζεται κάποια μορφή εξαγγελία προκειμένου να πει ότι αν ο άλλο έχει σκάνδαλα, παραβιάσεις ε, πρωτοκόλλων ασφαλεία, ε, 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 αν μαγείτε χρήμα. Κάτω από τη μύτη του, ή αν παρακολουθούνται υπουργοί και αρχηγός για εθά. Ε, εντάξει, δεν χρειάζεται και να το περιγράψει ως επιτελικό κράτος για να πεις ότι θα έπρεπε να είναι υπόλογοι οι υπουργοί που ευθύνονται για τέτοια βαρύτητα mm. σκάνδαλα. Εδώ στην πραγματικότητα γίνονται αυτά και έχουμε ένα σφύριγμα. Είναι το πρωθυπουργικό φεφαφού. Σου λέει ο άλλο τώρα, mm -hmm. εντάξει, ναι. Ξέρω εγώ mm -hmm. δεν. ε, τι, ποιος, ε? Α, δεν, mm -hmm. είχα. δεν είχα. Το πιστεύεις δεν είχα πάρει, είχα τίποτα, ε. Δεν είχα πάρει, είχα mm -hmm. τίποτα. Και του λέει εντάξει, πώ γυρίζει ο άλλο από διακοπέ και λέει: Παι, Παιδιά, δεν, δεν άνοιξα social καθόλου. <laughs> μα μα χαίρεστε. <σχέζι. laughs> του λε. Λογικά τώρα το λε ναι, οποιονδήποτε ναι, 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 ναι. στο πει αυτό. Κάνει μια μεταβολίτσα. Κάνει μια μεταβολίτσα τώρα, σε παρακαλώ να μην σε βλέπω γιατί με κνευρίζει και που σε βλέπω. Ωραία. Και είναι ο άλλο πρωθυπουργό και σου λέει αυτό. Σου λέει: Πώ δεν είχα πάρει πάρει πάρ, τίποτα. Τι, καινούργιο σκάνδαλο. Α είστε διάλογο. Ναι. τι έγκα είναι αυτό. το δεξί μου χέρι με, μελέτη για τη ΣΜΕΘ. Oh, δεν, 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 μου το είπε. Πρέπει και να μην μου πει τίποτα. Και κάθε βρισκόμαστε. Ο ανυψιό μου. Το ίδιο μου το αίμα παρακολουθούσανε να και δεν μου τώρα. το πε. Ο υπουργό μου εκεί πέρα τα τρένα που θα τα φτιάχναμε τέσσερα χρόνια. Θάνο, Αποξενώνονται οι οικογένειε. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το έκανε είναι αυτό ο ανυψιό mm. του και δεν το είχε καταλάβει. Αυτό, αν υπήρχε το οικογενειακό το τραπέζι που μαζευόμασταν εκεί με τη γιαγιά, πώ είναι αυτά τα κάδρα που έχουν και το Χριστούγεννα από πάνω. Αλφαβητάρι. Α, εγγραφή. Παλιά. Λοιπόν, κατάλαβε, αν, αν μαζευόντουσαν εκεί πέρα, θα ήταν και ο, ο ανυψιό εκεί. Το τρώω στο γαλακτομπούρικο, το τρώω, πάρε και άλλο γαλακτομπούρικο. Πώ πάει η δουλειά. Ε, παρακολουθήσει. Τι παρακολουθήσει. Κατάλαβε και θα μαθενότανε, θα μάθαινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι γίνονται παρακολουθήσεις μέσα στην κυβέρνησή του